Καλημέρα σήμερα, γεια σας. Και κάνουμε εξαγωγή των μελισσιών από τετρακυψελίδια στις οικονομικές κυψέλες. Ξεχειμώνιασαν εδώ, ήταν μελίσσια τα οποία παρεφιάδες, μάλλον περσινές παρεφιάδες, περσινές μάνες κόπηκαν αργά, αρχές καλοκαιριού ήταν. Σε ένα πλαίσιο γόνο είχαν κοπεί. Ξεχειμώνιασαν, δηλαδή δεν τα σβρώξαμε, δεν τα εκμεταλλευτήκαμε σε τίποτα. Ίσα ίσα τα προσέξαμε μόνο και μόνο για να βγουν να ξεχειμωνιάσουν, για να βγουν φέτος για παραγωγή. Οπότε σήμερα οι ευνοϊκές συνθήκες καιρού για να κάνουμε εξαγωγή, γιατί κάποια μελίσσια πλέον δεν αντέχουν άλλο. Και εξισορρόπηση στο μελισσοκομείο, γιατί κάποια το έχει αυτό το θέμα το τετρακυψελίδιο. Κάποια μελίσσια είναι πιο μπροστά, κάποια μελίσσια είναι λίγο ανεμίμαρκα, είναι πιο πίσω. Οπότε παράλληλα θα κάνουμε και εξισορρόπηση, τα οποία αυτά που είναι από μπροστά με 2-3 γόνους θα τραβήξουμε από ένα γόνο, θα ενισχύσουμε τα άλλα για να ισορροπήσουμε και το μελισσοκομείο. Τώρα, για να κάνουμε εξαγωγή, ταιριάζουμε περίπου τις κυψέλες μας ανάλογα με το χρώμα της πλευράς που έχουμε ένα τετρακυψελίδιο. Αυτά τα τετρακυψελίδια είναι φτιαγμένα από μόνοι μας, είναι από την πλατφόρμα που είχαμε παλιά και δουλέψαμε για μεταφορές στην Ελλάδα, αλλά τελικά δεν απόδωσε λόγω των αέριδων που είχαμε, το είχαμε και να φέρει κάπου αλλού. Οπότε το χωρίσαμε στις τέσσερις πλευρές και φτιάξαμε από 20 πλαισίων κυψέλη που ήταν οριζόντιες ανάπτυξης, 4 τετρακυψελίδια 4 πλαισίων. Κάνουμε εξαγωγή, η προϋπόθεση είναι να βρούμε οπωσδήποτε την κάθε μάνα που από κάθε κυψελίδιο που θα βγάλουμε, να την βάλουμε πίσω, γιατί ως προές κάποιοι που προσπάθησαν και εμείς μια φορά να εξάγουν χωρίς έβριση μάνας, είχαμε αποτυχία μετά μέχρι 10 με 15% μάνες οι οποίες δεν βρίσκονταν. Είτε αυτές έμειναν πάνω στα τυχώματα και όπως θα την άξαμε, ή τις πατήσαμε ή τις σκοτώσαμε. Οπότε καλό είναι να βρεθεί πρώτα η μάνα, να βγει η μάνα στο κυψέλι την κανονική και μετά να βγάλουμε τα υπόλοιπα τους γόνους, να μαζέψουμε τη φωλιά κανονικά και μετά ό,τι πληθυσμός που θα μείνει μέσα να το τεινάξουμε είτε έξω είτε πάνω στα καπάκια, αυτός ούτως κι άλλως θα μαζευτεί. Για αυνόητους λόγους έχουμε βρει τη μάνα για να μην τραβήξουμε παραπάνω, για να μην χάσουμε τον χρόνο στην έβριση της μάνας. Την ώρα που βγάζουμε το πλαίσιο, καλό είναι να ψάχνουμε τη μάνα πάνω από το κυψέλι για να μην τη χάσουμε. Σε περίπτωση αν μας λυσίσει το πλαίσιο, κάνουμε καμία απότομη κίνηση και πέσει προς τα κάτω, να είναι πάνω από πλευρά από το κυψέλι για να μην χαθεί η μάνα. Ή τη ψάχνουμε ακριβώς από πάνω ή πάνω από το κυψελίδιο που ήμασταν. Εδώ είναι η Βασίλισσα. Αυτό το πράγμα που εννοούσα. Εδώ έχει παραμείνει αυτή, συγγνώμη κιόλας. Αυτό ήταν και αυτό που λέγαμε, ότι καλό είναι να την ψάχνουμε ακριβώς πάνω από την κυψέλη. Για αυτό το πράγμα ακριβώς. Γιατί από κάποιο καιρό και μετά τα χέρια πονάνε. Αυτό το κυψελίδιο δεν αντέχει άλλο να κάτσει μέσα. Θα πρέπει να βγει ήδη, να έχει βγει ήδη από καιρό. Τώρα έχουμε 1, 2, 3 γόνους. Αυτός είναι ο κολαπτόμενος μαζί με γύρι και από εδώ έχει και γεννημένο. Θα τον αφήσουμε αυτό. Θα τραβήξουμε. Θα πάρουμε. Να, και εδώ είναι ο κολαπτόμενος ο γόνος. Θα πάρω αυτό το γόνο που θα ενισχύσουμε κάποιο άλλο μελίσσι. Για αυτό το σκοπό έχουμε πάρει μια κυψέλη που μαζεύουμε ξεχωριστά τους γόνους αυτούς. Εδώ είναι η γόνη που έχουν τραβήξει από τα προηγούμενα μελίσσια. Εδώ πλέον έχει γίνει εξαγωγή, είναι τα τετρακυψελίδια στην άκρη και έχουν μπει ακριβώς με τις κατευθύνσεις όπως δούλευαν τα μελίσσια. Βλέπετε, μετά από λίγο δεν υπάρχει πλέον ούτε φασαρία, τα μελίσσια δουλεύουν κανονικά, στις πόρτες τους θα τους συνηθίσουμε.
εδώ κρατάμε τους γόνους της τρίτης που βρίσκεται κάποιο αδύνατο. Το ενισχύουμε αμέσως, γίνεται όλη η δουλειά παράλληλα. Οπότε θα ρίξουμε ένα γόνο από εδώ. Έχουμε ξεχωρίσει κάποια μελωμένα που έχουμε στο σπίτι. Δώσαμε ακόμα ένα πλαίσιο γιατί είναι αρκετά δυνατό το μελίσιο και σε προφορμό. Οπότε αυτό πλέον είναι έτοιμο. Θα βγάλουμε και τη γλώσσα. Πολλές γύρες απ' έξω δεν έχει τόσο καλό πολύ νέκταρ και λόγω του καιρού ακόμα ότι μπορεί να κλείνει τα μελίσια για μία-δύο μέρες μέσα, καλό είναι να προβλέπουμε να έχουν τροφές μέσα, γιατί με τόσο ανοιχτό γόνο που έχουν αυτή τη στιγμή και μία και δύο μέρες να τους κλείσει μέσα θα μείνουν χωρίς τροφές. Σε αυτό το μελισκομείο θα ξεκινήσουμε και διγυρτική με μπουκαλάκια. Παράλληλα έχουμε τροφούλα πάνω, είπα για ευνόητους λόγους, η περίπτωση αν κλειστεί ο καιρός, γιατί δεν έχουμε την ευχαίρεια να είμαστε ξανά σε 3-4 μέρες για να ξαναδώσουμε μπουκαλάκια. Το μπουκαλάκι θα ξαναθεί σε 7 μέρες, σε μια εβδομάδα. Οπότε... αυτό εδώ τελειώσαμε. Μόλις κάνουμε εξαγωγή όλες τις κυψέλες του κυψελίδιου, αυτά μετά θα τραβηχτούν προς τα μέσα, να μπουν περίπου στις θέσεις που ήταν αυτό εδώ, ώστε να φαίνεται το μελίσιο. Όπως είπα, για ευνόητους λόγους για τον χρόνο του βίντεο, η Βασίλισσα είχε βρεθεί εξ αρχής. Αυτό ήταν το πιο ακριανό πλαίσιο, άσπρο. Το έχει κάνει, το έχει γεννήσει όλο. Βασίλισσα είναι σε αυτό το πλαίσιο. Επειδή ο καιρός είναι καλός και η εργάτρια είναι σχεδόν όλοι έξω, δεν χρειαζόμαστε καπνό σχεδόν καθόλου. Δουλεύουμε με λίγο καπνό ίσα-ίσα στην αρχή για πιο εύκολη έβριση της βασίλισσας. Δεν μας ενοχλούν καθόλου σχεδόν τα μελίσια. Ο μεγάλος μελισσοκόμος δουλεύει σήμερα χωρίς μάσκα εντελώς. Οπότε αυτό εδώ θα το εξάγουμε απλά χωρίς να το κάνουμε κάτι. Έχει δύο γόνους, θα το προσθέσουμε δύο πλαίσια ακόμα, να το ανοίξουμε λίγο το μελίσιο. Να έχει χώρο.
σε αυτά είναι από το σμίξο που κάναμε το χειμώνα. Σε κάποια μελίσσα. Οπότε και αυτό πλέον είναι έτοιμο. Μπουκαλάκι, τροφή. Και έλεγχο σε μια εβδομάδα πάλι. Αν δεν βοηθήσουμε τώρα στο μελίσσι με τροφές, με σωστό σφίξιμο, με σωστή διάταξη φωλιάς, όλα παίζουν ρόλο. Εδώ έχουμε ακόμα ένα. Το είναι τον άδειο από πέρσι. Αυτά τα μελίσσια είχαν φτιαχτεί για εφεδρικά, στην περίπτωση κάποιες απώλειες μελισσιών που θα χρειαστούμε να μην χάσουμε αυτό, ή αλλαγές μάνες που τελικά δεν προλάβαμε να τις αλλάξουμε. Είχαμε σκοπό πριν να πάμε στα πεύκα αυτά τα μελίσια εδώ να πάνε να αλλαχθούν με κάποιες παλιές μάνες που είχαμε. Δεν πειράζει, σήμερα φέτος θα τις αλλάξουμε όλες κανονικά. Λοιπόν, εδώ η Βασίλισσα έχει βρεθεί εξ αρχής. Νάτι. Κάτι δουλεύει καλά σήμερα, στις γύρες έχουμε βέβαια λίγο αέρα, αλλά έχουμε πιο ανοιγμένη την αμυγδαλιά. Οπότε τα μελίσσια είναι πολύ ήρεμα, δεν τσιμπάνε καθόλου. Ωραίος γόνος. Και αυτό το μελίσσια έχει φύγει μπροστά από τα άλλα, οπότε θα τραβήξουμε ένα γόνο από εδώ. Θα το δώσουμε κάπου πιο πέρα. Ο λόγος είναι για να έχουμε πάνω κάτω ήδη ζωνικό έτσι στο μελισσοκομείο. Οπότε θα ερχόμαστε εδώ, θα ξέρουμε ότι θα πρέπει να κάνουμε πάνω κάτω ήδη δουλειά σε όλα τα μελίσσια. Είτε θα είναι για άνοιγμα και εδώ, για τελάρα ή έλεγχος. Άρα έχει εγκλαπτόμενο γόνο, έχει και γύρες, αυτό θα το δώσουμε. Θα το πάρουμε, το δώσουμε κάπου αλλού και μετά. Δουλεύουμε παράλληλα, όποιοι θέλουν ίσχυση, παίρνουν από εδώ, το δίνουμε αμέσως. Υπάρχει περίπτωση να μην δώσουμε γόνο, όπως να αλλάξουμε θέσεις μεταξύ των κυψηλών. Κάποια στιγμή, δηλαδή, αν βλέπουμε ότι το μελίσσα έχει σχετικά αρκετά καλό γόνο, βέβαια αυτή τη στιγμή και πολλοί πληθυσμοί είναι έξω, οι εργάτες όπως είπα, αλλά μπορούμε να ενισχύσουμε και με την αλλαγή των θέσεων στη κυψέλη. Δηλαδή, να πάρουμε το αδύνατο και να το βάλουμε στη θέση του δυνατού και να το αλλάξουμε την ώρα που κάνουμε εξαγωγή. Οπότε αυτό το μελίσσα θα ενισχυθεί με πληθυσμό. Τώρα, η φωλιά θα τη μαζέψουμε προς τον ήλιο. Από εκείνη η ανατολή προς εδώ είναι ο νότος. Θα τις μαζέψουμε προς τον νότο για να βοηθήσουμε το μελίσσι στην πιο εύκολη ανάπτυξη. Βούσκωσαν τα πλαίσια. Μην πατήσουμε και τις μέλισσες. Λοιπόν, ωραία. Το δώσουμε και αυτού τρία πλαίσια είναι. Ένας γόνος σχεδόν έτοιμος να εκολαφτεί, θα πιάσει δύο πλαίσια.
δώσουν. Ένα μέλι. Ένα λίγο πιο αδύνατο. Και ένα για να κλείσουμε. Είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, τροφή. Καλάκι. Αυτά τα μελίσια προορίζονται φέτος για παραγωγή. Από εδώ και πέρα θα τα κυνηγήσουμε να τα φτιάξουμε. Στο τέλος θα ξεδιαλυθούν αυτά που είναι εντάξει και που χωράνε και αυτά που δεν πάνε θα κάτσουν εδώ να αλλαχθούν μάνες μόνο, χωρίς να ενισχύουμε τίποτα. Μια φορά θα κάνω την εξισορρόπηση εδώ, περισσότερο διαγνώριτος λόγος για μας. Αυτό δεν το κάνουμε ποτέ σε μελίσια που θέλουμε να κάνουμε οι βασιλοτροφίες ή που προορίζονται για βασιλοτροφία ή για παραφιάδες, γιατί είχαμε πει και στο blog μπορούμε να ενισχύσουμε και να κάνουμε δυνατό το μελίσι στο φαινότυπο δυνατό χωρίς να έχει καλό γενότυπο όμως. Υποτίθεται ότι ήταν τα μελίσια υπό ίδιες συνθήκες. Σε ίδιες συνθήκες για να μπορούμε να έχουμε και μέτρο σύγκρισης. Γιατί κάποιο αδυνάτησε, κάποιο έπεσε, είχαμε απώλειες και αντιθέτως. Μπορεί κάποιο να έχει παραπλάνηση και να μάζευε το πληθυσμό από κάποιον άλλον. Και οπτικά να μας φαίνεται ωραίο. Χωρίς να είναι καλό όμως. Όπως είπα, αυτά τα κυψιλίδια τα είχαμε φτιάξει μόνοι μας. Θα χωρίσουμε με κοντροπλακέ, με πιχάκια. Καρφώσαμε και από πάνω για να μην φτιάξουμε ένα-ένα καπάκι που ήταν δύσκολο. Το μόνο που κάναμε είναι να καρφώσουμε πανιά ό,τι είχαμε στο σπίτι. Άλλος τρόπος, δουλεύει. Ανά πάσα στιγμή έχεις εφεδρικά μελίσια τα οποία είτε μπορείς να ενισχύσεις ακόμα και μετά από μια νομή, αν τα μελίσια έχουν πέσει πολύ χωρίς γόνους, μπορείς από αυτά τα μελίσια είτε να αλλάξεις τις μάνες μαζί με το πληθυσμό και να ενισχύσεις με δύο γόνους, με έναν γόνο ανάλογος τι κατάσταση ήταν το μελίσια, είτε να τραβήξεις μόνο κάποιον γόνο από εδώ μέσα, αν βλέπεις ότι το μελίσια δεν χωράει άλλο, να το αδυνατίζεις λίγο, να κρατήσεις τη μάνα να την έχεις πάλι εφεδρική και να τραβήξεις γόνους για να ενισχύσεις τα μελίσια τα οποία θα φύγουν για παραγωγή πάλι. Όλοι οι ευχετισμοί εξαρτούνται από το χρόνο, περίοδο, από το ίδιο το μελισσικό μου, τι σκοπό έχει να κάνει. Γι' αυτό ο κάθε ένας, όπως λέμε, προσαρμόζεται και δουλεύει με τις γνώσεις του και με αυτά που θέλει να πετύχει. Αυτή τη στιγμή σας δείχνουμε το δικό μας σχετισμό. Κάποιοι μπορεί και να διαφωνούν σε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε και μια κυψέ που μαζεύουμε αυτές τις γλώσσες. Είναι και κάποιες περσινές, είναι και φετινές. Οπότε, κάναμε την εξαγωγή. Θα μπουν περίπου στις θέσεις τους, όπως εδώ είναι οι σανίδες πτήσεως των μελισσιών. Κάνουμε και αυτό, είμαστε σίγουροι ότι έχουμε βρει όλες τις μάνες. Το καλό είναι αυτό. Επειδή πάντα έχουμε μελίσια μέσα στη κυψέλη και ειδικά στα δικυσελίδια, είναι δύσκολο να την άξεις ένα-ένα μέσα ένα κυψέλη. Το
περισσότερο πληθυσμό που γνωρίζω από πού ήταν, μπορώ να τον τεινάξω στην προσινή κυψελή εκεί που έκανα την εισαγωγή αυτού του κυψελίου. Άλλα θα πέσουν πάνω σε καπάκια. Οι μέλισσες θα βρεθούν. Πού να πάνε.